Καλησπέρα και από μένα. Ως Accenture είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε τα ευρήματα της μελέτης μας Greece with an AI to the Future, η οποία εκπονήθηκε με την υποστήριξη της Microsoft και παρουσιάστηκε προ λίγων ημερών στο Microsoft Summit στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκείνη τη σημερινή μας συζήτηση είναι, αν θέλετε, η αποσαφήνιση του όρου AI, τεχνητή νοημοσύνη. Για τους περισσότερους από εμάς, ο όρος αυτός έγινε γνωστός μέσα από ταινίες και σειρές επιστημονικής φαντασίας, όπως το Matrix, το Hair, για τους φίλους του Netflix, το Black Mirror. Λίγοι όμως από εμάς νομίζω ότι περιμέναμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα χρόνια, να δούμε το πραγματικό αντίκτυπο που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη, αν θέλετε, στην πραγματική μας ζωή. Αναλογιστείτε ότι πριν από λίγα χρόνια τα ρομπότ δεν περπατούσαν καν. Και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, τρέχουν, περπατούν, περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους, είναι πλήρως αυτόνομα. Ή σκεφτείτε ότι πριν λίγο καιρό δεν υπήρχαν αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπων. Αυτή τη στιγμή όμως το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, δύναται να δημιουργήσει εικονικά πρόσωπα που, όπως βλέπετε, μοιάζουν καθόλου πραγματικά, ή ακόμα περισσότερο να, αν θέλετε, προσομοιώσουν τα δικά μας πρόσωπα, έτσι ώστε να λένε ιστορίες που ποτέ δεν ήταν στην πραγματικότητα. Για αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους που θα δούμε και θα συζητήσουμε στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται από πολλούς ως η μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση που έχει βιώσει μέχρι σήμερα ο κόσμος μας. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε AI, τεχνητή νοημοσύνη, ποιες τεχνολογίες περιλαμβάνονται σε αυτό? Με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά μιλάμε για το σύνολο των τεχνολογιών που επιτρέπουν στις μηχανές να κάνουν τρία διακριτά πράγματα. Πρώτον, να βλέπουν και να ακούν το περιβάλλον τους. Φανταστείτε τα αυτόματα συστήματα ελέγχου διαβατηρίων στα αεροδρόμια, που αυτή τη στιγμή δύναται να αναγνωρίζουν τα πρόσωπά μας και να τα ταυτοποιούμε τα ταξιδιωτικά μας έγγραφα. Δεύτερον, να κατανοούν. Σκεφτείτε τις εικονικές βοηθούς, όπως είναι η Αλέξα, η Κορτάνα, η Σίρι, στις οποίες απευθυνόμαστε να μπαίνουμε στο σπίτι μας για να ανοίξουν τα φώτα ή να μας υπενθυμίσουν το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Τρίτον, να δρούν. Φανταστείτε ότι σε λίγο καιρό αυτόνομα αυτοκίνητα όπως τα Τέσλα θα παραδίδονται στην πόρτα σας χωρίς να πηγαίνετε τα παραλάβετε εσείς άπαξ τα παραγγείλετε. Η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, είναι ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία κωδικοποιεί την ανθρώπινη διέστηση. Και αν μπορούσα να παραφράσω τον Άλντους Χάξλεϊ στο βιβλίο του A Brave New World, ζούμε σε έναν νέο, γενναίο κόσμο, στον οποίο δεν θα μας μιλάνε μόνο τα παιδιά μας, αλλά και οι ίδιες μας συσκευές. Κατανοώντας λοιπόν την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο του κόσμου, σε παγκόσμιο επίπεδο, θελήσαμε να αποτυπώσουμε για πρώτη φορά τον αντίκτυπο αυτής στην ελληνική πραγματικότητα. Και αν θέλετε να συνεχίσουμε έναν διάλογο με την ελληνική οικονομία και κοινωνία γύρω από την μετάβαση της Ελλάδας στον νέο ψηφιακό κόσμο. Έναν διάλογο τον οποίο ξεκινήσαμε το 2017 με μια άλλη μελέτη την οποία κάναμε ως Accenture, το Digital Greece, the path for Growth, μαζί με το SEF. Συγκεκριμένα λοιπόν η μελέτη μας θα εστιάσει σε τρεις διαφορετικούς άξονες, οι οποίοι θα είναι και οι πυλώνες της σημερινής μας παρουσίασης. Πρώτον, αποτυπώνουμε το κοινό αίσθημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και αναδεικνύουμε το βαθμό κατανόησης και ετοιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στο να αγκαλιάσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Δεύτερον, εστιάζουμε στην ποσοτικοποίηση του οικονομικού αντίκτυπου που δύναται να έχει τεχνητή νοημοσύνη στην ελληνική οικονομία σε ένα βάθος 15 ετίας. Τέλος, ολοκληρώνουμε τη μελέτη με ένα σύνολο προτινόμενων δράσεων τόσο για τους φορείς χάραξης πολιτικής, όσο και για την ηγεσία των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες δράσεις δίνονται να αυξήσουν το AIQ τους. Ξεκινώντας λοιπόν και εστιάζοντας στην ελληνική κοινωνία και στη γνώμη που έχει αυτή γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η μελέτη μας ανέδειξε ένα σημαντικό παράδοξο. Όταν ρωτήσαμε το δείγμα μας για το πώς αισθάνεται σε προσωπικό επίπεδο σε σχέση με ένα μέλλον στο οποίο θα υπάρχουν και θα χρησιμοποιείται ευρέως τεχνολογίες και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, η πλειοψηφία αυτού δήλωσε ότι διακατέχεται από αισθήματα ανασφάλειας, σύγχυσης και ανησυχίας. Ταυτόχρονα όμως, όταν μετατοπίσαμε τη συζήτηση σε ένα επίπεδο κοινωνίας, πάνω από 50% του ίδιου δείγματος δήλωσε ότι πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει και θα ωφελήσει το κοινωνικό σύνολο. Στρέφοντας τώρα την προσοχή μας λίγο σε συγκεκριμένες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι Έλληνες δείχνουν να αρχίζουν να αυξάνουν την εμπιστοσύνη τους και τη χρήση συγκεκριμένων τέτοιων εφαρμογών, μόλι ταύτα σε διαφορετικό βαθμό. Συγκεκριμένα, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης που δείχνουν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες εξαρτάται, αν θέλετε, και είναι ανάλογος από τον υπάρχοντα βαθμό διείσδυσης τεχνολογίας στις εν λόγω δραστηριότητες.
Έτσι, για παράδειγμα, όπως βλέπετε, οι Έλληνες εμπιστεύονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό εφαρμογές για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας ή της ασφάλειας της υγείας τους, δραστηριότητες που υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως γίνονται σε μεγάλο ποσοστό από την υπάρχουσα τεχνολογία. Αντίθετα, όμως, φαίνονται να εμπιστεύονται και να χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο εφαρμογές που, αν θέλετε, ακουμπάνε σε πιο ευαίσθητα θέματα για αυτούς, όπως είναι η ασφάλεια των παιδιών τους και η διαχείριση των οικονομικών τους θεμάτων. Ένα αντίστοιχο παράδοξο με αυτό που είδαμε στην ελληνική κοινωνία, παρατηρήσαμε και στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Συγκεκριμένα, τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων αναγνωρίζουν πράγματι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλήτη αλλαγής και υπογραμμίζουν τη στρατηγική του σημασία. Συγκεκριμένα, όπως βλέπετε, 80% αυτών αναμένουν ότι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουν τεράστιες ευκαιρίες για νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ακόμα και νέες αγορές. Ταυτόχρονα, 73% αυτών αναμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τη φύση του ανταγωνισμού και, αν θέλετε, θα διαταράξει συστήματα τους κλάδους μέσα στους οποίους λειτουργούν. Τέλος, σχεδόν το ίδιο ποσοστό εκφράζει την αγωνία ότι, εφόσον η εταιρεία της δεν αξιοποιήσει συστηματικά τις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, θα κληθεί σύντομα να αντιμετωπίσει ένα ισχυρό μειονέκτημα. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, παρά τη στρατηγική σημασία που φαίνεται να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας, 54% των ίδιων στελεχών που ερωτήθηκαν παρουσιάζεται μάλλον δυστυχτικό να επενδύσει αυτή τη στιγμή σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς θεωρεί ότι αυτές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Αντιπαραθέτως, μάλιστα, το ελληνικό με το παγκόσμιο δείγμα εταιριών της μελέτης μας παρατηρούμε, αν θέλετε, μια σαφή απευθυγράμμιση. Όπως παρατηρείτε, μόλις το 3% των ελληνικών επιχειρήσεων, έναντι 45% των διεθνών εταίρων τους, χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης στους οργανισμούς τους. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι αυτοί οι οποίοι εμποδίζουν, αν θέλετε, τις ελληνικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή να επενδύσουν και να χρησιμοποιήσουν σε ευρεία κλίμακα τέτοιου είδους λύσεις? Η μελέτη μας υποδεικνύει κάποιους από αυτούς. Συγκεκριμένα, 68% των ελληνικών στελεχών που ερωτήθηκαν θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή οι οργανισμοί τους δεν έχουν ακόμα τις κατάλληλες δεξιότητες για να υλοποιήσουν, όσο και για να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, ένα στα δύο στελέχη αναφέρουν ως εμπόδιο την ύπαρξη παλαιότερων IT υποδομών και την προβληματική ευθυγράμμιση αυτών με τις νέες ευέλικτες αρχιτεκτονικές οι οποίες απαιτούνται. Επίσης, 37% αυτών δήλωσε τη χαμηλή ποιότητα και τον κατακαιρματισμό των δεδομένων ως βασική αιτία για το χαμηλό στόρο αριθμό απορρόφησης του AI. Και νομίζω ότι και οι επόμενοι ομιλητές θα αναφερθούν εκτενώς στη σημαντικότητα των δεδομένων. Τέλος, 24% των στελεχών θεωρεί το υψηλό κόστος επένδυσης και, αν θέλετε, ένα ασαφές και ίσως μη κερδοφόρο business case ως ένα ακόμα τροχοπέδι προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, όπως και οι πολίτες, έτσι και οι ελληνικές επιχειρήσεις βλέπουμε να παρουσιάζουν ακόμα ένα χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης σε σχέση με τη χρήση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. 64% αυτών εξέφρασε την ανησυχία ότι οι οργανισμοί τους μπορεί να οδηγηθούν σε λανθασμένες αποφάσεις λόγω εισφαλμένων προτάσεων από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχα, ένα 32% ανησυχεί για τους ίδιους λόγους ότι για αυτούς τους λόγους δύναται να μειωθεί η πελατειακή τους βάση, ο αριθμός των πελατών τους. Φανταστείτε πράγματι τι θα σήμαινε για έναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο να είχε εφαρμόσει έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, Next Best Action, για τους πελάτες του, ο οποίος ουσιαστικά θα έδινε λανθασμένες προτάσεις. Ή για έναν retail οργανισμό, τι θα σήμαινε να έχει ένα chatbot στην εξυπηρέτηση πελατών, που αντί να επέλυε προβλήματα, ουσιαστικά δημιούργησε συνεχώς καινούρια. Τέλος, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σχεδόν ένα στα δύο στελέχη συνδέουν την εφαρμογή του AI με μια πιθανή αύξηση κινδύνου σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια της εταιρείας τους. Ένα θέμα το οποίο προκύπτει συνεχώς από συζητήσεις που έχουμε με τους C-level executives της διαφορών εταιριών. Όλα τα παραπάνω λοιπόν υποδηλώνουν ότι τόσο η ελληνική κοινωνία όσο και η ελληνική οικονομία παρουσιάζεται αισιόδοξη με μεν, αλλά ταυτόχρονα σκεπτική σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Γεγονός που, αν θέλετε, είναι καθόλου αναμενόμενο, καθώς αν σκεφτούμε στο ρου της ιστορίας, μεγάλες τεχνολογικές επαναστάσεις που έφεραν τέτοιες εξυκέλαιες αλλαγές αντιμετωπίζονταν ως καταλήτης αβεβαιότητας από το ευρύ κοινό. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε όμως να επηρεάσει, εκτός από το χώρο της τεχνολογίας, και την ελληνική οικονομία στο σύνολο? Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης?
Παραδοσιακά, αν σκεφτούμε τα οικονομικά μοντέλα, το εργατικό δυναμικό και το φυσικό κεφάλαιο αποτελούσαν τους δύο παράγοντες, τους δύο φορείς, αν θέλετε, ανάπτυξη μιας οικονομίας. Η τεχνολογία ουσιαστικά ενήχε το ρόλο του να επιταχύνει την αποδοτικότητα των δύο φορέων. Αυτό όμως δεν ισχύει με την νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρίτος ανεξάρτητος μοχλός ανάπτυξης, εφόσον τον δούμε και τον αντιμετωπίσουμε ως ένα υβρίδιο μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και του φυσικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενδυναμώσει την ελληνική οικονομία μέσα από τρεις διαφορετικούς τρόπους, τρία διαφορετικά κανάλια, όπως τα ονομάζουμε στη μελέτη μας. Πρώτον, μέσω της έξυπνης αυτοματοποίησης. Το AI δίνει την αυτοματοποίηση περίπλοκες, επαναλαμβανόμενες και τυποποιημένες δραστηριότητες που μέχρι τώρα εκτελούνταν από τους ανθρώπους, επιτρέποντας αυτούς να μετατοπιστούν σε πιο δημιουργικές δραστηριότητες. Σκεφτείτε για παράδειγμα τα εφή εργοστάσια αυτή τη στιγμή στη Siemens στη Γερμανία, τα οποία λειτουργούν πλήρως αυτόνομα 24 ώρες το 24ωρο. Δεύτερον, μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και του φυσικού κεφαλαίου. Το AI έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να αυτοματοποιεί δραστηριότητες που εκτελούνται από ανθρώπους, αλλά κυρίως να ενισχύει τον άνθρωπο ώστε να αυξάνει την αποδοτικότητά του. Τα παραδείγματα βρίθουν, νομίζω ότι θα αναφερθούν πολλά και στη συνέχεια. Σκεφτείτε τώρα στον χώρο της ιατρικής, ότι τώρα πλέον γιατροί και ευφυείς μηχανές συνεργάζονται για να δώσουν λύσεις σε ανίατες ως τώρα ασθένειες. Τέλος, ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα το οποίο συχνά, αν θέλετε, παραβλέπετε και δεν αναλύεται διεξοδικά, είναι η διάχυση της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Σκεφτείτε για παράδειγμα τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Η ανάπτυξη αυτών θα δημιουργήσει διάχυση τεχνογνωσίας όχι μόνο στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και σε πολλούς συναφείς κλάδους όπως αυτούς της υγείας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας κ.ο.κ. Ποσοτικοποιώντας λοιπόν τον οικονομικό αντίκτυπο που δίνεται να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην ελληνική οικονομία, υπολογίσαμε ότι το AI μπορεί να συνεισφέρει σορευτικά 195 δισεκατομμύρια δολάρια εντός επόμενης 15ετίας. Ένας αριθμός που νομίζω δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος, αν σκεφτούμε ότι είναι σχεδόν μία ακόμα Ελλάδα. Εάν δεν κοιτάξουμε την κατανομή αυτού του ποσοστού στα τρία κανάλια που προαναφέραμε, παρατηρούμε ότι το 40% αυτού οφείλεται στις έξυπνες αυτοματοποιήσεις, 45% δημιουργείται από την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και του φυσικού κεφαλαίου, ενώ το 15% οφείλεται στη διάχυση τεχνογνωσίας και καινοτομίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνει όμως αυτό το νούμερο τώρα πραγματικότητα, οφείλουν δύο διακριτές ομάδες, δηλαδή οι φορείς χάραξης πολιτικής και τα στελέχη ηγεσίες των ελληνικών επιχειρήσεων, να αναλάβουν δράση άμεσα. Η μελέτη, όπως βλέπετε, υποδηλώνει ένα σύνολο δράσεων που αναλύεται διεξοδικά στο booklet που μπορείτε να βρείτε. Επιτρέψτε μου όμως, λόγω χρόνου, να επισημάνω μόνο, αν θέλετε, τις πιο σημαντικές και αυτές που πρέπει να γίνουν τώρα, πριν από όλες τις άλλες. Αρχικά, οι φορείς χάραξης πολιτικής οφείλουν να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις στην καμπύλη ψηφιακής ωριμότητας, ανεξαρτήτως δείκτη, είτε λέγεται DESI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λέγεται DOE της Accenture. Δεύτερον, καλούνται να θεσπίσουν έναν κώδικα διοντολογίας για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Δράση που ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το World Economic Forum και λοιπές χώρες. Τέλος, νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την ενσωμάτωση, για τη σωστή ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών ομάδων και δι' της νέας γενιάς αυτή τη νέα πραγματικότητα. Από την άλλη, τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων καλούνται να σταματήσουν πλέον να μιλάνε μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη και να αρχίσουν να δράσουν τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο για να κάνουν πράγματα διαφορετικά, αλλά κυρίως για να κάνουν τα διαφορετικά πράγματα. Αυτό δύναται να γίνει μόνο μέσω ενεργού πειραματισμού, πώς, παίρνοντας τα δεδομένα από τον πάγκο και ρίχνοντας τα μέσα στο παιχνίδι. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι η ηγεσία των ελληνικών επιχειρήσεων να εφοδιάσει το εργατικό δυναμικό με νέες απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι καθόλου σημαντικές για την αρμονική συμβίωση ανάμεσα στους ανθρώπους και τις μηχανές στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Στην ερώτηση λοιπόν που κάναμε πριν από λίγο, κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξη για την Ελλάδα, η απάντηση είναι θετική. Η τεχνητή νοημοσύνη δύναται να ενισχύσει σημαντικά την ελληνική οικονομία. Για να γίνει όμως αυτό, αμφότεροι φορείς χάραξης πολιτικής και η ηγεσία των ελληνικών επιχειρήσεων πρέπει να δράσει τώρα. Στο κλάσμα της ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, καλούμαστε για πρώτη φορά να βάλουμε το μαζί στον αριθμητή και το τώρα στον παρονομαστή. Σας ευχαριστώ πολύ.